Άλλος ένας νέος άνθρωπος έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό στις Σέρρες. Πρόκειται για έναν 45χρονο εκπαιδευτικό υποδιευθυντή του Μουσικού Σχολείου Σερρών, ο οποίος κατέληξε το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερρών. Ο εκ λοιπόν ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών και τόσο ο ίδιος όσο και το περιβάλλον του δεν επιθυμούσε τον εμβολιασμό, όπως αποκάλυψε ο συντονιστής του τμήματος COVID-19 του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, Θεόφιλος Καλλινικίδης. Μάλιστα, εδώ και μια εβδομάδα νοσηλευόταν και η κατάστασή του ήταν σταθερή. Ωστόσο, δεν κατάφερε να νικήσει μία από τις επιπλοκές του θανατηφόρου ιού. Ο 44χρονος νοσηλεύεται εδώ και μια εβδομάδα περίπου στην κλινική COVID. Χρειάστηκε από την αρχή να πάρει αρκετή ποσότητα οξυγόνου. Ήταν σταθερός. Επειδή από την αρχή διαβλέψαμε τις προθέσεις του και του ιδίου και τις απόψεις του και του ιδίου και του περιβάλλοντος του, όταν του θέσαμε το ερώτημα αν χρειαστεί, αν τεθεί θέμα διασωλήνωσης, ποια είναι η άποψή του, είπε δεν πρόκειται να διασωληνωθώ, δεν θέλω να διασωληνωθώ. Αν χρειαστεί, τον βάλαμε και υπέγραψε ένα σχετικό έγγραφο. Της ίδιας άποψης ήταν και η σύζυγός του. Κρατιόταν σε καλά επίπεδα οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου που του δίναμε μέχρι σήμερα το πρωί, και σήμερα το πρωί ήταν επίσης πολύ καλά, είχε 92% κορεσμό, αλλά σε κάποια φάση έκανε ανακοπή προφανώς από κάποια επιπλοκή του κορονοϊού, με τη συνηθέστερη από αυτές να είναι η πνευμονική εμβολή. Μάλιστα, ο κ. Καλλινικίδης αποκάλυψε στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές ότι ο 45χρονος ήταν κάθετα αντίθετος με τον εμβολιασμό και μάλιστα υπέγραψε έγγραφο στο οποίο δήλωνε ότι δεν επιθυμούσε τον εμβολιασμό. Από όσο συζητήσαμε μαζί του τότε, αλλά και μετά με την οικογένειά του, έβγαλα το συμπέρασμα ότι ήταν κατά των εμβολιασμών. Ήταν και κατά, δεν πίστευε ότι υπάρχει και ο ιός, ως ιός. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Πάντως κατά των εμβολιασμών ήταν. Και αυτός και η οικογένειά του. Τραγική ήταν η στιγμή που οι δικοί του άνθρωποι ενημερώθηκαν για το θάνατό του. Ενημερωθήκανε. Δεν ήταν και ευχάριστη η στιγμή ούτε για μένα ούτε για το περιβάλλον. Αύριο το μουσικό σχολείο δεν θα λειτουργήσει σε ένδειξη πένθους, ενώ συγκλονισμένη είναι και η κοινωνία στο Σκούτερι, όπου και διέμενε ο 45χρονος. Σοκαρισμένο είναι το χωριό. Από νωρίς το πρωί είχαμε την πληροφορία μέσα από το νοσοκομείο ότι κατέληξε δυστυχώς ο πολίτης, η δημότης του χωριού μας, αλλά μην αναφέρω και το όνομά του. Όχι, δεν θέλουμε να πούμε ονόματα. Το ακούσαμε και μετά το χωριό. 45 ετών. Δάσκαλο στο επάγγελμα. Ναι. Ψάλτη στην εκκλησία μας. Καλό παιδί, ζωντανό παιδί. Δηλαδή όλοι είμαστε συντετριμμένοι. Έφυγε δυστυχώς άδικα. Είχαμε τις πληροφορίες μας ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί έτσι. Κύριε Βαθιάδη, ο συγκεκριμένος συγχωριανός σας δεν πρόλαβε να διασωληνωθεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν οδηγήθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας? Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια πληροφορία ότι είχε διασωληνωθεί, αλλά μάλλον ήταν λάθος η πληροφορία. Τελικά ήταν μόνο με οξυγόνο στο θάλασσο.